G-Fantom στο μικρόφωνο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Project Atlantis. Oh yeah, μισό να... Εντάξει, οκ, back. Να κλείσω το cinematic γιατί... By the way, δεν υπάρχει κουμπί απευθείας bind με το cinematic, πρέπει να το κάνετε εσείς. Και είναι κάπου εδώ, το toggle cinematic camera. Και αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ απλό. Ενώ να το πατήσω, όσο γρήγορα και να πάω το ποντίκι, θα υπάρχει πάντα μια smooth κίνηση. Όταν θέλετε να γράψετε, ας πούμε, κάτι για τον server σας ή να δείξετε κάποια build ή οτιδήποτε, καλά είναι να χρησιμοποιείτε το cinematic camera, έτσι ώστε να είναι smooth. Αυτό είχε γίνει, νομίζω, ξανά παλιότερο Atlantis, που προσπαθούσα να κάνω κάτι αντίστοιχο και κάποιος μου σχολίασε, ρε G-Fantom, υπάρχει cinematic camera, toggle it, και είχε δίκιο. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Στα προηγούμενα δύο επεισόδια Atlantis back to back κάναμε αυτό εδώ το build και είχαμε πει ότι στο επόμενο θα ασχοληθούμε με το εσωτερικό. Ναι, θα ασχοληθούμε, αλλά όχι στο επόμενο, σε αυτό δηλαδή. Όχι, θα κάνουμε και το εσωτερικό, απλά θέλω να πάρω ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο... πολύ σπάνια ασχολούμαι με το interior design, το έχετε καταλάβει όσοι είστε παλιοί στο κανάλι. Μ' αρέσει, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, απλά είναι πιο δύσκολο να μιλήσεις και να κάνεις commentary και να σχεδιάζεις ταυτόχρονα. Πρέπει να τα κάνεις όλα από νωρίς. Και επειδή δεν βρήκα χρόνο να το σχεδιάσω το creative, ξέρω πάνω κάτω τι θέλω. Ξέρω εδώ θα γίνει κουζίνα, εκεί θα μπει ένα τζάκι, εκεί θα μπει καθιστικό, πάνω κάτω το κάνω. Τα ξέρω αυτά, οκ. Αλλά επειδή τα έχω σχεδιάσει, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν σε κάτι άλλο και θα επιστρέψουμε άμεσα πολύ, σας το υπόσχομαι. Τι θα κάνουμε σήμερα? Ελπίζω να προλάβω να έχουμε πάλι back to back επεισόδια. Θα κάνουμε έναν ανεμόμυλο. Έχουμε ήδη τις φάρμες, έχουμε το σπίτι του φαρμιέρη, θα έλεγα. Okay. Το σπίτι του farmer. Τώρα θα κάνουμε έναν ανεμόμυλο, εκεί που υποτίθεται ότι αλέθουν το σιτάρι για να γίνει... τι είπα? Ναι, αλέθουν το σιτάρι, σωστά το είπα, για να γίνει αλεύρι να κάνουμε ψωμί. Οκ, τα μπερδέψα λίγο, αλλά whatever. Λοιπόν, ξεκινώντας, να σας πω το εξής. Σήμερα θα μιλήσουμε τη μουσική, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Θέλουμε να κάνουμε έναν κύκλο. Να πω ότι στο design αυτό, ο κύκλος αυτός είναι σχετικά μικρός. Ενδεχομένως στο δικό σας build να θέλετε να το μεγαλώσετε λίγο. Είναι πάρα πολύ εύκολο αν πατήσετε circles και Minecraft στο Google, θα σας βγάλει με αρρύθμιση. Οπότε τι κάνουμε εδώ, πάμε 6 blocks, διαγώνια 1, 2, 3 και ξανά 6 blocks. Τόσο απλά. Οκ, πάλι 1, 2, 3. 6 blocks και έχουμε σχηματίσει ουσιαστικά έτσι έναν κύκλο. Μπορεί να μην είναι τέλειος, γιατί είναι πιο μεγάλη αυτή η πλευρά από ό,τι αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει έτσι κύκλο, αλλά νομίζω ότι μας κάνει. Θα μεγαλώσουμε ακόμα ένα μπλοκ, δηλαδή θα φτάσουμε από αυτό το ύψος 2, γιατί εδώ κάπου θα είναι η πόρτα μας. Αυτό το ύψος λοιπόν 2, αυτή την πλευρά την αγνοούμε, όσο ψηλά θέλει ας πάει, είναι στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Και μετά θα προχωρήσουμε άλλα 4 μπλοκ με άλλο μπλοκ. Έχετε συνηθίσει ενδεχομένως παλιότεροι στο κανάλι ότι όποτε κάνουμε ένα build συνηθίζω να βάζω cobblestone για θεμέλιο. Το κανονικό μας μπλοκ για αυτό είναι αυτό. Για αυτό είναι αυτό, οκ. Για αυτό το build είναι το συγκεκριμένο stone brick. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τη μουσική. Ένα τεράστιο θέμα και είναι εξαιρετικά υποκειμενικό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπέρασμα, να καταλήξεις μάλλον σε κάποιο συμπέρασμα, σε κάποιο πόρισμα ότι και καλά η μουσική αυτό ή η μουσική εκείνο. Είναι πολύ γενικό και εντελώς μα εντελώς υποκειμενικό ζήτημα. Θα προσπαθήσω να αναλύσουμε λίγο το θέμα γιατί λέω η μουσική, έτσι, είναι πολύ γενικό από μόνο του σαν τίτλος. Η μουσική στη ζωή μας παίζει ένα τεράστιο ρόλο και ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει. Αρκετοί όμως είναι αυτοί οι οποίοι τη χρησιμοποιούν εντός πολλών εισαγωγικών σε καθημερινή βάση και μάλιστα πάρα πολύ συχνά. I'll explain myself. Η μουσική καταρχάς ξεκίνησε από όχι απλά αρχαίων χρόνων, ενδεχομένως από τους πρώτους ανθρώπους στα σπήλαια, δεν ξέρω, δηλαδή τόσο παλιά μπορεί να πηγαίνει. Είναι μια από τις μορφές τέχνης και έτσι πρέπει να θεωρείται. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε την εξής μαγιά. Για να το μορφύνουμε λίγο και να μην είναι τόσο κομπλιστονίλα, θα κάνουμε αυτό. θα φτάσει εκεί χαμηλά, οπότε θα καλύψουμε όλη την πλευρά. Αυτό ήταν μια ιδέα τη στιγμή, αλλά νομίζω μας βολεύει και μας παίρνει και χρονικά να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάει σε δύο parts, το είπα και νωρίτερα ότι θέλω να προλάβω να το κάνω back to back σήμερα, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία έχετε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι θα έπρεπε οι νεότεροι της παρέας. Γιατί υπάρχουν καταλήψεις ή κάτι τέτοιο. Δεν θα συζητήσουμε όμως αυτό το θέμα τώρα. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα είναι πιο πρέπον. Yep. Εδώ βέβαια γίνει πολύ flat. Ίσως να το μικρύνουμε λίγο. Θα βάλουμε παραπάνω κόμπιστον εδώ. Η μουσική λοιπόν μας συνοδεύει τους ανθρώπους από ενδεχομένως από τότε που υπάρχουμε σαν είδος. Αλλά στο σήμερα έχει φτάσει να χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά. Εδώ θα βάλουμε τώρα ένα layer stone απλό. Θα δείτε γιατί. Μη σας απασχολεί το μέσα, αυτά θα γίνουν μετά. Λοιπόν, πάρα πολύ τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ενδεχομένως πιο συχνά από ό,τι το παρατηρούμε. Με λίγα λόγια, όταν πηγαίνουμε μέσα, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά, ενδεχομένως, ή μεγαλύτερη. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, οι νεότεροι, στη σχολή κτλ. Πώς τη χρησιμοποιούμε, είτε στο αυτοκίνητο βάζουμε ένα ραδιόφωνο να παίζει, είτε ξέρω εγώ με τα ακουστικά μας μέσω κινητού πλέον, MP3 player κτλ. Παλιότερα. Είναι ένας καλός τρόπος να απομονωθούμε από τα τριγύρω και να επικεντρωθούμε λίγο στον εαυτό μας. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι θεμιτό ή όχι, αλλά το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, είδατε τι έχουμε κάνει εδώ τώρα. Προσέξτε να δείτε. Αν αφαιρέσω τα διαγώνια blocks, θα δείτε ότι ο κύκλος μας μίκρινε κατά ένα block. Δηλαδή είχαμε 6, 1, 2, 3, 6 κτλ. Εδώ τώρα έχουμε 4, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2 αντίστοιχα εδώ και εδώ. 4, 1, 1, 4. Το μπλοκ το οποίο βάλαμε εδώ πέρα θα λειτουργήσει αφενός σαν πατούρα για να έχουμε μία έξοδο, και εδώ μπροστά που θα είναι ο μήλος θα λειτουργήσει σαν βάση για τον μήλο μας. Δεν θα πάμε εξαιρετικά ψηλά, αλλά beware, ο μήλος ζητώ συγγνώμη, ο μήλος, ο actual μήλος θα φτάσει τα 26 μπλοκ διάμετρο. Θα κατεβαίνει βέβαια πιο χαμηλά, θα φτάνει κάπου ας πούμε εδώ. Θα έχει ένα κενό δηλαδή έτσι και έτσι από κάτω να περνάμε. Αλλά φανταστείτε ότι θα μετρήσουμε πόσα blocks προς τα πάνω, και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε τώρα. Έχουμε και λέμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Αντιλαμβάνεστε νομίζω λίγο το μέγεθος του build το οποίο κάνουμε. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο το ιστορικό, τον δακτύλιο εδώ του φούρνου. Okay. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δακτύλιο εδώ του μήλου και το συνεχίζουμε και την κουβέντα μας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη μουσική πάρα πολύ συχνά, είτε θέλουμε να εκφράσουμε συναισθήματα, οργή συνήθως στις μικρότερες ηλικίες, αγανάκτηση κτλ. Είτε ενδεχομένως ξέρω εγώ τρυφερότερα αισθήματα, oh yeah. Κοινώς όταν παλιότερα, να πω το εξής, στην εποχή μας, ακουστώ λίγο παππούς τώρα, στην εποχή μας ήταν πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο όταν ήθελες να απευθυνθείς στο έτερο φύλλο, να μην το πω αποκλειστικά στις κοπέλες, στις παρέες, συνήθως έγραφες μια κασέτα. Ναι, εμείς προλάβαμε τις κασέτες, deal with it, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Κοινώς διαλέγαμε τραγούδια που υποθέταμε ότι τις αρέσουν ή αρέσαν σε εμάς, έτσι ώστε να την πλησιάσουμε. Και αυτό το οποίο κάναμε ήταν να γράφουμε αυτά τα τραγούδια σε μια 60 κασέτα. Συνήθως είχε και κάποια αφιέρωση, είτε ξέρω εγώ στην ετικέτα, είτε μέσα όσοι είχαν μικρόφωνα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, η μουσική τώρα, εκεί που θέλω να πάει η συζήτηση και θέλω να καταλήξει, είναι ότι ως τέχνη είναι εξαιρετικά υποκειμενική. Το είπα και το ξαναλέω, ναι, οκ, τι θες να μας πεις με αυτό. Θέλω να πω τώρα, λοιπόν, εδώ τώρα είναι το δύσκολο part, γιατί πρέπει να το τετραγωνίσουμε το ζήτημα. Μη σας απασχολεί το ότι χρησιμοποιούμε το ίδιο μπλοκ ξανά και ξανά, θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό μπλοκ στη συνέχεια. Οπότε, fear not. Λοιπόν, τώρα από αυτό το build εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το κομμάτι εδώ. Okay. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ενώνουμε τη μία μεριά με την άλλη και στα σημεία, όπως είδατε, που κάνει την πρώτη κούρμπα, ας πούμε, δηλαδή είναι τα 4 μπλοκ μας πλάτος. Στην πρώτη αυτή λοιπόν κούρμπα που κάνει, τραβάμε μια ευθεία πίσω και από μια και από την άλλη μεριά. Αυτό είναι όλο, μη σας τρομάζει, είναι πάρα πολύ εύκολο σαν design. Λοιπόν, εκεί που θέλω να πάει ουσιαστικά η κουβέντα. Όπως έλεγα λοιπόν, είναι μια μορφή τέχνης και ως τέχνη είναι εξαιρετικά υποκειμενική. Το θέμα με την υποκειμενικότητα της τέχνης, και να αρχίζει λίγο το heavy stuff, είναι ότι ο καθένας όχι μόνο την ερμηνεύει όπως αυτός θέλει. Δηλαδή ένα τραγούδι μπορεί, απλά μια μουσική, να την ερμηνεύσει κάποιος όπως ο ίδιος θέλει, όπως ο ίδιος ενδεχομένως αισθάνεται, και προκύπτει και το φαινόμενο σε μικρότερες ηλικίες τραγούδια ή μουσικές να τις βλέπουμε πολύ διαφορετικά σε σχέση με το μέλλον. Δηλαδή όταν είσαι στα 15, ένα τραγούδι δεν μπορείς να το έχεις το ίδιο, τώρα θα αλλάξουμε λίγο το pattern εδώ, δεν μπορείς να το αισθάνεσαι το ίδιο με ένα τραγούδι, με το ίδιο τραγούδι όταν είσαι π.χ. στα 15. Είμαστε στη μέση, είναι 2, 4, 5, 2, 4, 5, είμαστε στη μέση, ok. Λοιπόν, εδώ και θέλω εδώ. Αυτό το level θα είναι σε αυτό το μήκος. Το ίδιο και το επόμενο, αλλά θα το δούμε αυτό. Εδώ δηλαδή. Και το επόμενο level θα είναι σε αυτό το μήκος εδώ. Και κάπου εδώ κλείνει το build μας. Θα το δείτε και στη συνέχεια. Το αφήνω έτσι προσωρινά. Εδώ θα μπει και η βάση φυσικά του μήλου. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε από το επίπεδο το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να φτάνει το κατώτερο σημείο του μήλου, δηλαδή αυτό είναι αυτό το σημείο, και πήγαμε 1, 2, 3 blocks ύψος. Okay. Το επόμενο level το πήγαμε στα 1, 2, 3, 4, 5 block ύψος, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Το έχουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ωραία. Η βάση του μήλου θα βγαίνει περίπου στη μέση από αυτά τα blocks, δηλαδή περίπου στο ύψος 13. Και πρέπει να ξαναμετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, είμαστε εδώ, 10, 11, 12, 13. Η μέση λοιπόν είναι ακριβώς εδώ. Και να το τεστάρουμε και για σιγουριά. Ενδεχομένως να πάει και ένα block παραπάνω. Μπορεί. Αλλά βλέπετε ότι κανονικά πρέπει να είναι νομίζω εδώ, ένα block πιο κάτω. We'll see. Τα αφήνουμε στο παρόν έτσι. Πάμε λίγο να ομορφύνουμε το build μας για να μην το αφήσουμε έτσι ξερό ίδιο. Ερχόμαστε λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν τη βάση και ερχόμαστε εδώ και αυτές τις κολόνες θα τις κάνουμε από ξύλο. Έλα. Ιωπ. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι το πολύπλοκο. Τα δύο διαγώνια blocks, όπως έχουμε εδώ τα 3 μοναδικά, εδώ ξεχωρίζει πιο εύκολα, τα κάνουμε ξύλο. Okay. Και αντίστοιχα το ίδιο θα γίνει σε όλες τις πλευρές. Το θέμα λοιπόν με τη μουσική είναι ότι μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, και από τη στιγμή που μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι «Α, αυτό, ξέρεις τι, αυτό είναι καλό. Α, αυτό δεν είναι καλό». Και όμως το λέμε. Και γιατί το λέμε και με ποια κριτήρια το λέμε και πού κολλάει στην κουβέντα μας. Στην κουβέντα μας κολλάει ως εξής. Η μουσική είναι, εκτός από την δικιά μας ψυχοσύνθεση, δηλαδή το πώς την ερμηνεύουμε εμείς, πώς την προσλαμβάνουμε εμείς σαν τέχνη, έχει και κάποιες σταθερές. Γενικότερα οι μορφές τέχνης, ενώ θεωρητικά είναι ελεύθερες, αρκετά, λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ, εδώ έχουμε ζυγό αριθμό, να ξέρετε. Οπότε ή θα προχωρήσουμε και στην αλλαγή αυτής της κολόνας και αυτής της κολόνας, που θεωρώ ότι θα είναι too much, ή απλά θα αλλάξουμε το μοτίβο μας και θα χρησιμοποιήσουμε άλλο μπλοκ, που θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο. Η μορφή λοιπόν, η κάθε μορφή τέχνης ενέχει κάποιους κανόνες. Δηλαδή είναι κάποιοι κανόνες οι οποίοι δεν είναι απαράβατοι για κανένα λόγο, ίσα ίσα, ζητώ συγγνώμη, αλλά σαν κανόνες πρέπει συνήθως τουλάχιστον να τους υπακούμε, ή αν επιλέξουμε να μην τους υπακούσουμε, να τους παραβούμε δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Οι περισσότερες μουσικές από αυτές που ακούμε, ωραία, τώρα θα βάλουμε το ίδιο και εδώ, οι περισσότερες από τις μουσικές τις οποίες ακούμε όσο επί το πλείστον να μιλήσουμε μάλλον για το τέχνη versus εμπόριο, που είναι μια τεράστια κουβέντα, και μετά να πω αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω. Τέχνη versus εμπόριο λοιπόν, και γιατί υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Είναι προσωπικός διαχωρισμός, δεν σημαίνει τίποτα. Συνήθως δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος να διαχωριστεί κάτι το οποίο γράφτηκε με σκοπό ενδεχομένως την τέχνη, να εκφραστεί ένας καλλιτέχνης, οτιδήποτε, και ένα τραγούδι, μια μορφή τέχνης η οποία γράφτηκε με σκοπό να πουλήσει και τίποτα παραπάνω. Που θέλω να καταλήξω. Όταν κάποια μουσική γράφεται, είτε γράφεται γιατί θέλουμε, όχι είναι άσχημο, σαν πάπια είναι, σαν το Θεοκοτόπουλο είναι τώρα, φύγε από εδώ. Ωραία. Όταν κάποια μουσική γράφεται, θέλουμε slab, ναι το ξέχασα αυτό. Θέλουμε και αυτό το slab, και αυτό το slab, και oak. Το oak μας ταιριάζει λίγο με το ακέσια στο συγκεκριμένο texture pack. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και spruce, αλλά θα το δείτε και στη συνέχεια, και άμα μας αρέσει διαλέγουμε και παίρνουμε, ok. Λοιπόν, εδώ θα μπουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, cobblestone. Εδώ θα μπουν αυτά, θα δείτε σε λίγο γιατί. Και εδώ τώρα, είτε θα μπουν planks, εκεί όμως, έλα, είτε θα μπορούμε να βάλουμε oak planks. Λοιπόν, από τη μια μεριά θα βάλουμε τα spruce, είναι καθαρά θέμα texture pack. Οπότε μην βιαστείτε να κρίνετε. Εδώ. Όσον αφορά λοιπόν το εμπόριο versus τέχνη, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος πόλεμος, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό των τραγουδιών τα οποία γράφονται και παίζονται καθημερινά στα ραδιόφωνα, είτε στα κανάλια είτε οτιδήποτε, νομίζω το spruce μας πάει τελικά αντί για το oak. Απλά το oak το ήθελα για contrast, δεν πειράζει, το spruce μας πάει λίγο πιο όμορφα, οπότε spruce it up. Ένα τεράστιο λοιπόν ποσοστό από τα τραγούδια τα οποία παίζουν σε καθημερινή βάση, είτε σε μουσικά κανάλια, είτε σε σειρές, είτε σε ραδιόφωνα, είτε οπουδήποτε. Τώρα δώστε βάση για το cobblestone wall γιατί το επιλέξαμε. Είναι συνήθως τα προβαλλόμενα κανάλια, τα προβαλλόμενα τραγούδια, που σημαίνει, για να έχει πέσει η μουσικάρα του Minecraft από πίσω, που σημαίνει ότι για να υπάρχει τέτοιο spam, ή είναι όντως αξιόλογο εξαιρετικά το τραγούδι το οποίο επιλέγεται να ακούγεται τόσο συχνά, είτε κάποιος έχει βαλθεί να μας το κολλήσει τα αυτιά μας. Συνήθως βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο σύγκρισης, να ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά συνήθως είναι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να διαφέρει αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή να υπάρχουν τραγούδια τα οποία και αξίζουν και είναι εμπορικά. Και είναι αρκετές αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δουλέψουμε λίγο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο έτσι πως είναι μονότονο. Για αρχή φυσικά να κλείσουμε τα κενά μας. Καταλάβατε γιατί έμειναν τα κενά. Γιατί μπαίνει το ξύλο το οποίο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ τώρα θα τα δούμε αναλόγως με το pattern το οποίο θα επιλέξουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ συνήθως επιλέγω να κάνω είναι από το δοκάρι αυτό το οποίο πάει από άκρη σ' άκρη και ένα μπλοκ κάτω από αυτό να βάζω κολόνα ξύλινη. Το οποίο, προσοχή όμως, δείτε τι μας κάνει στο συνολικό μας design. Οπότε για να ισορροπήσουμε θα κάνουμε και το ανάποδο. Έλα. Επέλεξα να το πάω ένα μπλοκ πιο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι εδώ μπορώ να το πάω ακόμη πιο κάτω. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν την ασυμμετρία που έχουμε δημιουργήσει προς όφελός μας. Λίγο να περάσουμε σε αισθητική από τη μουσική. Η κολόνα αυτή που θεωρητικά είναι στη μέση, είναι μάλλον εκεί που τη θέλουμε. Εδώ είναι η μέση. Είναι μάλλον εκεί που τη θέλουμε. Είναι πιο ψηλή από τις άλλες. Επειδή όμως δεν είναι στη μέση, στον ορίζοντα, χρησιμοποιούμε αυτή την ασυμμετρία, κάνοντας τις άλλες κολόνες λίγο πιο μικρές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το, ας πούμε, design. Και να περάσει στο απλό μάτι, στο φευγαλαίο μάτι, όταν λέω απλό μάτι εννοώ ότι έρχεσαι και φεύγεις, να περάσει λοιπόν ότι είναι μέρος του design. Μισό λίγο να τσεκάρω και το χρόνο του επεισοδίου. Αχα, καλά έκανα και τσεκάρα το χρόνο του επεισοδίου, είμαστε στο όριο. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε και θα συνεχίσουμε στο υπόλοιπο στο δεύτερο part, έτσι ώστε να προλάβουμε να υπάρχει αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, να είναι back-to-back επεισόδια. Όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε αφενός με το μήλο, να σας δείξω το design και θα συνεχίσουμε μετά με το beautification, δεν μπορώ να το θυμίσω στα ελληνικά, okay. Και συνεχίζουμε φυσικά την κουβέντα που αφήσαμε, τέχνη versus εμπόριο, τι επιπτώσεις έχει στη μουσική και γενικότερα μουσική. Αυτά, τα λέμε. Bye bye.